Καλώς ήρθατε φίλοι μου, καλημέρα στο Ασπίδα Radio μαζί σας Αλεξάνδρα Μεντόρο στο ραδιοφωνικό ταξίδι που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Παρέα μας θα έχουμε την Έλενα Δωμάζου, θα μας παρουσιάσει το καινούργιο της τραγούδι, αλλά θα την γνωρίσουμε κιόλας μέσα από μια πολύ όμορφη συζήτηση. Να ευχηθώ σε όλους σας να περνάτε καλά και μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μας. Να υπενθυμίσω ωστόσο ότι μας ακούτε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μέσα από το Facebook, το Ασπίδα Radio και μέσα από το TuneIn. Ωστόσο μας παρακολουθείτε μέσα από το Twitter και το Instagram. Μπορείτε επίσης να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube Ασπίδα Radio και να βλέπετε εκεί όλες τις συνεντεύξεις στις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και αυτές που θα γίνουν στο μέλλον. Σε λίγα λεπτά λοιπόν κοντά μας η Ελένη Δωμάζου. Εδώ είμαστε όπως είπαμε και πριν, κοντά μας η Έλενα Δωμάζου. Καλώς ήρθες στην παρέα του Ασπίδα Radio, Έλενα. Καλώς σας βρήκα. Να πω καλημέρα τώρα για εκεί, Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 10 η ώρα το πρωί. Για να 10 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σας λοιπόν. Εδώ έχουμε 5 το απόγευμα. Εκεί θα πούμε καλό απόγευμα. Οπότε όλοι οι φίλοι μας να έχουν συντονιστεί τώρα, να έχουν μπει στην παρέα μας και να απολαύσουν μια πολύ όμορφη συζήτηση που θα έχουμε μεταξύ μας για να παρουσιάσουμε εκτός από το καινούργιο τραγούδι, να σε μάθουμε κιόλας και να σε αγαπήσουμε, γιατί πολλοί φαντάζομαι θα θέλουν να σε γνωρίσουν. Το εύχομαι να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να γνωριστούμε καλύτερα και να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Έτσι είναι. Πού γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα στο Μαρούσι. Έχω μεγαλώσει στο Κερατσίνι, το οποίο είναι περίπου 1/4 από τον Πειραιά, από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί μεγάλωσα, εκεί εξακολουθώ και μένω προς το παρόν, μέχρι τώρα. Είμαι πειραιώτισσα ουσιαστικά. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια? Πώς ήταν τα παιδικά μου χρόνια? Η αλήθεια είναι ότι πέρασα κάποιες καταστάσεις δύσκολες. Μπήκα από μικρή σε κάποια ζόρια που λέμε, διότι έχασα από πολύ μικρή τον πατέρα μου. Αυτό έχει ως συνέπεια να αλλάξει όλος μας ο κόσμος, όλα τα δεδομένα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά υπήρχε τόση αγάπη στην οικογένεια, και είχαμε μια μάνα η οποία ήταν και μάνα και πατέρας, που δεν μας έλειψε τίποτα. Και όσον αφορά το συναισθηματικό τομέα και όσον αφορά τον υλικό τομέα, δούλευε ασταμάτητα. Είχα μια γιαγιά και ένα παππού που βοηθούσαν πάρα πολύ, που ήταν ουσιαστικά σαν γονείς για εμάς, και ήμασταν χορτάτοι και από αγάπη και από οτιδήποτε άλλο. Λες για εμάς, έχεις αδέρφια? Είμαστε 4 αδέρφια. Wow, 4 αδέρφια. Ναι. Οπότε φαντάζομαι το πλήγμα, εκτός από σένα που θα σου λείπει ο μπάς από τόσο μικρή ηλικία, αλλά και στα αδέρφια σου. Ναι, σίγουρα. Τότε ήμασταν 3 αδέρφια, εγώ και άλλα 2 αγόρια, μεγαλύτερά μου. Ο ένας περνάει 10 χρόνια, ο άλλος είναι 9 χρόνια μεγαλύτερός μου. Ήταν σίγουρα πολύ δύσκολο και για τους 3 μας. Το 4ο αδερφάκι μας ήρθε στην πορεία, όταν η μητέρα μου μετά από χρόνια πια ξαναπαντρεύτηκε με έναν φοβερό άνθρωπο και μας έκαναν το μικρό μας το αδερφάκι. Τέλος. Το οποίο είναι τώρα 8 ετών. Είναι μικρούλης. Α, οπότε η αδυναμία και η αγάπη κατευθείαν πάνω στο μικρούλι, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ήταν, μας αναζωογόνησε η παρουσία του. Η αλήθεια είναι αυτή. Η γιαγιά και ο παππούς που σας φυλάγανε είχανε σαν περιοχή, ξέρεις, συνήθως οι γιαγιάδες και οι παππούδες έχουν κάποιο ζώο, κάποιο σκύλο, κάποια γάτα, κάποια πρόβατα ίσως, είχαν δική σου? Είχαμε το Ρίκο, έτσι τον λέγαμε. Είχαμε αυτό το σκυλάκι, το οποίο το αγαπούσαμε πάρα πολύ. Ήταν φιλαράκι μας, αλλά στην πορεία το είχαμε για χρόνια, αλλά επειδή στην πορεία η γιαγιά μου είχε κάποια πρόβλημα με τα πόδια της και φοβόμασταν, επειδή ήταν και πολύ ζωηρό, μη τη ρίξει, μη γίνεται οτιδήποτε, αναγκαστήκαμε και το δώσαμε σε μια φιλική μας οικογένεια, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και πώς είναι και γενικότερα την πορεία του. Ναι. Ουσιαστικά ήταν σαν να το έχουμε εμείς απλά σε άλλο σπίτι. Α, φαντάζομαι να πηγαίνετε συνέχεια να το βλέπετε, να το χαϊδεύετε. Ναι, βέβαια.
Ήταν σαν να εξακολουθούσαμε να το έχουμε εμείς, απλά δεν μπορούσαμε να το έχουμε στον ίδιο χώρο λόγω της γιαγιάς, η οποία μπορούσε να πέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή και θα είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Έκανε συνέχεια επεμβάσει στα γόνατά της. Αυτό είναι το άσχημο. Παρ' όλα αυτά όμως είχατε τη φοβερή αγάπη. Ήταν σαν να μην λείπει κάποιος από την οικογένεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Μέχρι δηλαδή και τη μέρα που έφυγε το σκυλάκι από κοντά μας λόγω του ότι μεγάλωσε, ήταν σαν να το έχουμε μαζί μας. Αυτές οι φοβερές αναμνήσεις, φοβερά πράγματα. Μιλάμε... Αυτά τα πράγματα μένουν για χρόνια. Πώς τώρα όμως ήρθε στη ζωή σου το τραγούδι? Γιατί ωραία ήταν τα παιδικά σου χρόνια. Φαντάζομαι σου να ήσυχο παιδί. Είσαι κανελιάρικο. Σε γενικές γραμμές ήμουν ανήσυχη γενικότερα, αλλά μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι δεν δημιουργούσα προβλήματα. Απλά δεν θα ήμουν το παιδάκι που θα το βάζει σε μια γωνία, ας πούμε, και θα καθόταν, ήσυχο. Κάνε παιδί, κάθεται ήσυχο. Ναι, πιστεύω ότι τα περισσότερα λίγο πολύ, εντάξει, δεν το κάνουν αυτό. Όχι, εντάξει, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα η μητέρα μου όταν ήμουν παιδάκι. Το τραγούδι πώς μπήκε στη ζωή μου. Από μικρούλα έκανα κάποια μαθήματα φωνητικής, έκανα πιάνο και γύρω στα 12 μου ξεκίνησα, 11-12. Μετά μπήκα στην εφηβεία, εντάξει, ξεμυαλίστηκα με κάποια πράγματα. Το μυαλό στην εφηβεία λειτουργεί και λίγο περίεργα. Το παράτησα, δηλαδή σταμάτησα να κάνω τα μαθήματά μου. Αλλά πάντα υπήρχε μέσα μου και έτσι με έτρωγε που λέμε. Και όταν έφτασα στα 16 μου, έφτιαξα μία μπάντα. Φτιάξαμε μαζί με κάτι φίλους μία μπάντα που παίζαμε τότε εναλλακτικό ροκ. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε, κάναμε τα λαϊβάκια μας από εδώ και από εκεί, ανοίγαμε κάποιες συναυλίες, παίζαμε στην επαρχία, παίζαμε εντός Αθήνας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σιγά σιγά, γράφαμε τα δικά μας τραγούδια και τον έφερε τ' άλλο. Υπήρχε κάποιος μέσα στην οικογένεια για να σου δώσει το ερέθισμα για να πας προς αυτή την κατεύθυνση? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα στην οικογένεια ο οποίος να ασχολείται με τη μουσική. Δεν επηρεάστηκα από κανέναν, δηλαδή. Δεν πήρα κάποιο ερέθισμα το οποίο με καθόρισε, ας το πούμε και έτσι. Ήταν καθαρά δική μου τρέλα αυτή. Οπότε θα μπορούμε να πούμε ότι μόνο η μαμά που σε έβαλε, ας πούμε, στην καλλιτεχνική πλευρά, στο να παίζεις πιάνο, στο να κάνεις κάποια μαθήματα. Μόνο αυτό. Και πάλι όμως εγώ το ήθελα. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος με πίεσε ή με έβαλε σε αυτό το δρόμο. Είναι ότι εγώ εξέφραζα τέτοιες επιθυμίες. Οπότε ούτε η μαμά ουσιαστικά είναι σαν να της έλεγες «Εγώ θέλω να μάθω μουσική» και εκείνο από εκεί και πέρα επέλεγε. Το στήριζε. Στο στυλ που μπορούσες να πας, ας πούμε. Ναι, ναι, η μαμά και ο μπαμπάς το στήριζαν τα πάντα. Κάθε μου επιθυμία, φυσιολογική βέβαια, έτσι, και λογική, τη στήριζαν. Και με το παραπάνω. Όπως το κάνει και η μαμά με τον πατριό μου τώρα, γιατί και ο πατριός μου με στηρίζει πάρα πολύ. Δεν τον αποκαλώ πατριό, τον βλέπω σαν πατέρα μου. Σαν δεύτερος μπαμπάς. Ένας δεύτερος μπαμπάς. Ναι, γιατί έχω ζήσει πολλά χρόνια μαζί του και μου έχει φερθεί ειλικρινά σαν πατέρας. Οπότε θα λέγαμε ότι ήσουν από τις τυχερές, παρόλο που έχασε τον μπαμπά μικρό, να έρθει ένας άλλος άνθρωπος να συμπληρώσει κατά κάποιο τρόπο το χαμό του μπαμπά. Σίγουρα η απώλεια είναι απώλεια. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει μοναδική θέση στην ψυχή μας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που έφερε στη ζωή μας η μητέρα μου ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να φέρει στη ζωή μας. Και δεν είναι και εύκολο να επιλέξεις κάποιον, ειδικά που να έχεις παιδιά, και να επιλέξεις και κάποιον σύντροφο που να θέλει τα παιδιά σου. Εγώ νομίζω είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα αυτό. Είναι δύσκολο και για τη μητέρα που πρέπει να κάνει μια σωστή επιλογή, γιατί έχει παιδιά μαζί της. Είναι δύσκολο και για τον άλλον τον άνθρωπο όμως, ο οποίος μπαίνει σε μια ήδη φτιαγμένη, στημένη οικογένεια. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά ευτυχώς είχε επιτυχία. Δόξα τω Θεώ. Το παίζει μαζί μου είναι από τα πρώτα κομμάτια. Το παίζει μαζί μου ήταν το δεύτερο τραγούδι. Και το πρώτο ουσιαστικά δισκογραφημένο το έγραψε τη μουσική ο Πάνος ο Καπύρης,
του στίχους η Ευανθία η Μάγνη. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε πριν, όχι το καλοκαίρι που πέρασε, το προηγούμενο. Το οποίο με πίστεψαν οι άνθρωποι αυτοί, μου το έδωσαν και ήταν μεγάλη μου χαρά που μου το έδωσαν αυτοί οι δημιουργοί, αυτή την ιστορία που έχουν πίσω τους. Λοιπόν, και τι λέει τώρα αυτό το τραγούδι? Ουσιαστικά μιλάει, λέγεται «Παίζει μαζί μου», και ουσιαστικά μιλάει για έναν άνθρωπο ερωτευμένο, μια γυναίκα ερωτευμένη, έναν άντρα ερωτευμένο, πώς θέλει τον παίρνει ο καθένας, που ο άνθρωπος που θέλει και αγαπά παίζει με τα συναισθήματά του ουσιαστικά. Κάτι που θεωρώ έχει συμβεί λίγο πολύ σε όλους μας. Λίγο πολύ. Με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό νομίζω το περνάει ο καθένας. Έστω και μια φορά στη ζωή του. Έστω και μια φορά στη ζωή του, έτσι δεν είναι, βέβαια. Δεν έχουμε πει, μα όλοι μας λίγο πολύ δεν έχουμε πει αυτήν την ατάκα, μα παίζει μαζί μου, ας πούμε. Ναι, έστω και μια φορά στη ζωή μας το έχουμε πει. Εμείς σου πω και παραπάνω. Εμείς που και παραπάνω, ναι, σωστά, σωστά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το τραγούδι. Ήθελα μια φράση η οποία να χρησιμοποιείται πολύ από τον κόσμο και να αποτελεί βίωμα του καθενός. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το τραγούδι. Οπότε και εμείς θα περάσουμε τώρα να το απολαύσουμε. Ελένα Δωμάζου, παίζει μαζί μου και επανερχόμαστε. Γυρίσαμε εδώ μετά από ένα πανέμορφο τραγούδι, «Παίζει μαζί μου», το οποίο όπως είπαμε και πριν είναι μια λέξη η οποία μας αγγίζει κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Δεν ξέρω αν είναι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, έτσι δεν είναι, Έλληνα, ή και στην προσωπική μας ζωή. Παντού νομίζω κολλάει αυτή η φράση. Και εγώ αυτό πιστεύω, να σου πω την αλήθεια μου. Δηλαδή και για φίλο ίσως το έχουμε πει, και στη δουλειά μας ίσως το έχουμε πει. Θεωρώ ότι είναι μία φράση την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι, δεν μας κάνει κάποιος το οτιδήποτε, τι λέμε, παίζεις μαζί μου τώρα, τι, μας δουλεύεις ένα πράγμα. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Έχεις τελειώσει κάποια μουσική σχολή ή ήταν μόνο στο πιάνο που είχες πάει στα μουσικά? Έκανα μαθήματα, όπως σου είπα, έκανα πιάνο, έκανα κιθάρα. Δεν έχω πάει σε μουσικό σχολείο. Οι σπουδές μου ήταν σε άλλο αντικείμενο. Έχω σπουδάσει ψυχολογία. Τέλεια. Στο Καποδιστριακό. Ήμουν στη φιλοσοφική. Στο πρόγραμμα ψυχολογίας. Σε κέρδισε όμως το τραγούδι. Μπορεί να σπουδάσει ψυχολογία, αλλά νομίζω σε κέρδισε το τραγούδι. Ή κάνεις παράλληλα και τα δύο? Θα σου πω, παράλληλα με τη σχολή έκανα τα lives μου και παράλληλα δούλευα και σαν δασκάλα, ως δασκάλα χορού. Α, ξέρεις και από χορό. Είδες ένα μου τα βγάζεις εδώ πέρα. Τι γίνεται? Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Λοιπόν, δούλευα για ένα χρονικό διάστημα σε ένα σύλλογο που δίδασκα Latin χορούς ευρωπαϊκούς. Έκανα κάποια προγράμματα εκγύμνασης, όπως Zumba. Είχα φτιάξει και ένα δικό μου πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν σαν αδερφάκι της Zumba, για να καταλάβεις. Απλά το είχα ενισχύσει με βάρη, για να έχει μεγαλύτερες αποδόσεις, και το έχω ονομάσει Power Dance. Οπότε θα έλεγα εγώ πολύ τάλαντη. Όχι μόνο τραγούδι και γυμναστική και χορό. Δηλαδή τα συνδυάσες όλα μαζί. Προσπαθούσα. Όταν έβλεπα δηλαδή ότι κάτι πάει καλά, ας πούμε, και μπορούμε να το εξελίξουμε, ασχολιόμουν. Μου άρεσε. Μου άρεσε γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι. Τραγουδί, χορός κτλ. Το συνδυάζεις ακόμα και σήμερα? Δυστυχώς όχι, δεν το συνδυάζω, γιατί από ένα σημείο και μετά έπρεπε να φεύγω λόγω της δουλειάς, λόγω της μουσικής, λόγω του τραγουδιού εννοώ. Έπρεπε να κάνω ταξίδια. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορώ να συνεχίσω τα μαθήματα στο σύλλογο, γιατί εκεί είχα συγκεκριμένα τμήματα, είχα συγκεκριμένες ώρες, και δεν μπορούσα να ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα. Έπρεπε να φεύγω. Οπότε είναι σαν να σε κέρδισε το τραγούδι και άφησες κάτι στην άκρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια πάντα υπάρχει μέσα μου αυτό, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ το χορό. Παλιά διοργανώνα κιόλας κάποια πάρτι, Latin,
Μου άρεσε πάρα πολύ όλος αυτός ο κόσμος του Λάτιν. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια σίγουρα το έχω αφήσει λίγο. Έχει προηγηθεί το τραγούδι. Ναι, ναι. Έχεις καιρό που ασχολείσαι με το τραγούδι επαγγελματικά? Είναι γύρω στα 5 χρόνια περίπου. Οπότε στην αρχή, να πούμε το ξεκινήματος, στην αρχή σου, στα πρώτα χρόνια, προσπαθούσες να συνδυάσεις και το Latin μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η αρχή, σωστά. Για κάποιο χρονικό διάστημα το κατάφερα. Μετά ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς, και έπρεπε να κάνω την επιλογή μου. Στο πρόγραμμα, στο ζωντανό πρόγραμμα, στο live, συνδυάζεις μέσα χορό Latin? Βγαίνεις τραγουδά στον κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι έχει αυτό το πράγμα έχει μείνει μέσα μου. Δηλαδή, όποτε χορεύω γενικότερα, υπάρχουν και οι κινήσεις των συγκεκριμένων χορών. Είναι σαν να έχω γίνει ένα με αυτό πια. Δηλαδή, μπορώ να τα αποβάλω. Όπου και να είμαι, όπου και να τραγουδάω, αν κάποιος γνωρίζει, ίσως καταλάβει ότι υπάρχουν, ας πούμε, επιρροές από αυτό. Γιατί οπότε έχω ακούσει τα τραγούδια σου είναι σε πολύ... έχουν ρυθμό. Γι' αυτό λέω, με το ρυθμό που έχουν, δεν συνδυάζει και κάποια χορογραφία, κάποιο χορό πάνω ζωντανά στη σκηνή όταν τραγουδά στο live? Δεν κάνω κάτι, δεν κάνω συγκεκριμένες χορογραφίες. Κάνω ό,τι μου βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Γενικότερα είμαι υπέρ αυτού. Μ' αρέσει το πιο αυθόρμητο. Δεν, όταν βγαίνω στην πίστα δεν, ή οπουδήποτε τραγουδάω, δεν κάνω συγκεκριμένες χορογραφίες, όχι. Κάνω ό,τι μου βγαίνει. Και πολλές φορές, ειδικά όταν τα τραγούδια έχουν, έτσι, έχουν Latin ρυθμό, θα μου βγει αυτό. Θα μου βγει αυτός μου εαυτός. Είναι αυθόρμητο. Νομίζω είναι το καλύτερο. Άμα τώρα είσαι αυθόρμητη και χορεύεις όπως πάει η μουσική, σίγουρα ξεσηκώνεις και όλους τους υπόλοιπους που ακούνε από κάτω. Ναι, αυτό το βλέπω και εγώ, δηλαδή. Ότι ο κόσμος επικοινωνείς ακόμη καλύτερα με τον κόσμο όταν είσαι πιο αυθόρμητος και όταν πας ανάλογα με το... όταν έχεις την οτροπία του βλέποντας και κάνοντας. Ναι, δηλαδή ανεβαίνεις στην πίστα, βλέπεις τον κόσμο από κάτω πώς αντιδρά, προσπαθείς να τον κάνεις να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Και έτσι πιστεύω πάει καλύτερα όλο το πράγμα. Άμα σου έλεγα τώρα, αν ήσουν στο έντεχνο, στο λαϊκό, στο pop, στο rock, ποιο θα διάλεγες? Γιατί υπάρχουν πολλές ταμπέλες στη μουσική. Ή δεν διαλέγεις κάποιο εσύ και απλουστά τα τραγουδάς όλα με τον δικό σου τρόπο? Γενικότερα δεν είμαι υπέρ της ταμπέλας, όπως είπες. Ωστόσο, πρέπει να προσανατολιζόμαστε λιγάκι γενικότερα στη δουλειά αυτή. Πλέον θεωρώ ότι είμαι στο ελαφρο λαϊκό. Ναι. Σε αυτό το είδος. Έχω ξεκινήσει όμως διαφορετικά. Όπως σου είπα νωρίτερα, όταν πήγαινα ακόμη σχολείο, είχαμε μία μπάντα που παίζαμε εναλλακτικό ροκ. Αλλά εντάξει, μεγαλώνεις, αποκτάς νέα ακούσματα, αλλάζει λίγο ο τρόπος σκέψης σου, επιλέγεις την πορεία, ας πούμε, τι σου αρέσει περισσότερο και τι σου κάνει περισσότερο. Έλενα μου, πώς δεν συνεχίσατε το group αυτό με το εναλλακτικό ροκ? Τι έγινε? Να σου πω. Το είχαμε όσο πηγαίναμε σχολείο, όπως σου είπα. Στην πορεία ο καθένας μας πέρασε στη σχολή του, άλλαξε το πρόγραμμά μας, η καθημερινότητά μας. Ήταν πιο δύσκολο να το συνεχίσουμε όλο αυτό. Επίσης άλλαξαν και τα ακούσματα του καθενός, ο καθένας τράβηξε την πορεία του. Όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Διαλύθηκε. Συνετέλεσαν στο να διαλυθεί, ναι, ναι, το group. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Δηλαδή, διατηρήσαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Απλά σταματήσαμε να παίζουμε όλοι μαζί παρέα, όπως κάναμε στην εφηβεία μας. Ήταν εύκολο για σένα μετά να ξεκινήσεις την καριέρα σου μόνη σου πια?
Γιατί φαντάζομαι το γκρουπ είναι διαφορετικά τα συναισθήματα από ότι να είσαι μόνος σου πάνω στη σκηνή. Θα σου πω. Δεν θεωρώ ότι δυσκολεύτηκα, επειδή ας πούμε σίγουρα συνηθίζεις με κάποιες, όταν οι συνθήκες είναι συγκεκριμένες κάθε φορά, έχεις τους δικούς σου συγκεκριμένους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και τα λοιπά, και είναι και φίλοι, δεν είναι μόνο άτομα που παίζεις μαζί τους. Ναι. Σίγουρα σου ξενίζει μετά η αλλαγή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή είχα πάρει πολύ καλά εφόδια από την μπάντα, είχα μάθει να αντιμετωπίζω κάποια πράγματα και γενικότερα να σκέφτομαι με τρόπο τέτοιο που με βοήθησε στη μετέπειτα πορεία μου μέχρι τώρα. Οπότε δεν είχες κάποιο άγχος να ανέβεις μόνη σου στη σκηνή να τραγουδήσεις, ή ήσουν άνετη από τη στιγμή που υπήρχε και η μπάντα και έτσι είχες στριφτεί σε όλο αυτό? Πάντα έχεις, κάθε φορά είναι πρώτη φορά που λέμε, πάντα έχεις άγχος για κάποια πράγματα. Πάντα δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ειδικά έτσι όπως είναι τα πράγματα που κάθε φορά συνεργαζόμαστε με νέους ανθρώπους κτλ. Αλλά εντάξει, παίρνεις τα εφόδια τα οποία σου έχει προσφέρει το παρελθόν και τα αξιοποιείς έτσι ώστε να τα καταφέρεις, ας πούμε, να τα απεξέλθεις. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σε βοήθησε στα πρώτα σου βήματα, στο ξεκίνημά σου? Ο άνθρωπος που με βοήθησε στο ξεκίνημά μου, η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές πολεμούσα μόνη μου, να σου το πω και έτσι. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιστέψει πολύ σε μένα και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί δυστυχώς δεν βρίσκεις πλέον ανθρώπους οι οποίοι να πιστεύουν σε σένα και χωρίς να ζητάνε, ας πούμε, το παραμικρό αντάλλαγμα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι, πώς, ναι. Πώς είναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει πάρα πολύ, και το λέω με πολύ θλίψη αυτό. Ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις, και μία από αυτές τις εξαιρέσεις είναι αυτός ο άνθρωπος, λέγεται Τάκης Καράς, και ειλικρινά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει να κάνω πράγματα διατηρώντας το χαρακτήρα μου, διατηρώντας την αξιοπρέπειά μου. Δηλαδή μου επιτρέπει η βοήθειά του να πολεμάω αξιοπρεπώς. Είναι σαν να σου δίνει δύναμη. Εκεί που θα κοντεύεις να απελπιστείς, αχ τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ένας άνθρωπος δίπλα σου ο οποίος σου δίνει δύναμη, κουράγιο για να συνεχίσεις αυτό που κάνεις και αυτό που αγαπάς. Ακριβώς αυτό, και να το συνεχίσω με το να κοιμάμαι τα βράδια σαν πουλάκι που λέμε. Ναι. Δηλαδή με το να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Κάτι που δυστυχώς σπανίζει πλέον. Σπανίζει όχι μόνο ανθρώποι να είναι δίπλα μας και να μας βοηθάνε, ανθρώποι που πραγματικά να είναι φίλοι μας και να θέλουν το καλό μας. Εγώ αυτό πιστεύω, Έλενα. Ισχύει. Ισχύει, αλλά είμαι τυχερή και σε αυτό. Γιατί, είμαστε 4 κολλητές. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έχω την ανάγκη να το επισημάνω, γιατί νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω τις φίλες που έχω. Εννοείται. Και θέλω να το επισημάνω, γιατί θέλω να επισημάνω το πόσο σημαντική είναι η φιλία και οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας, για το να παραμένουμε υγιείς και ευτυχισμένοι. Είμαστε 4 κολλητές που είμαστε 15 χρόνια κολλητές. Δεν είναι άτομα από το χώρο, γιατί καλός ή κακός δεν μπορείς εύκολα να κάνεις φιλίες μέσα σε αυτό το χώρο. Είναι άτομα τα οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί και έχουμε περάσει από όχι 40, 140 κύματα. Και αυτό και είμαστε αδέρφια. Mm-hmm. Μα αυτό είναι η ευλογία. 15 χρόνια φιλία, νομίζω ότι δεν είναι πια φιλία, είναι αδελφικότητα. Αυτό ακριβώς. Και πραγματικά αυτές οι φιλίες είναι για να τις χαζεύουμε όσοι δεν έχουν φίλες. Να το πω την αλήθεια. Είναι εκεί στα δύσκολα. Σε στηρίζουν στα πάντα. Σου δίνουν δύναμη. Γιατί πραγματικά, δεν λέω, η οικογένειά μας είναι η πρώτη που μας δίνει δύναμη, αλλά και οι φίλοι μας είναι και αυτοί που μας δίνουν περισσότερη δύναμη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άλλο η οικογένεια, άλλο οι φίλοι.
Οι φίλοι είναι η οικογένεια ουσιαστικά που επιλέγουμε να έχουμε. Αυτό πιστεύω. Πώς το είδανε οι φίλες σου που μπήκες στο hot rodeo? Οι φίλες μου με στήριζαν και με στηρίζουν πάντα. Χωρίς να σημαίνει ότι μου χαϊδεύουν τα αυτιά. Δηλαδή, αν σε κάτι δεν συμφωνούν, θα μου το επισημάνουν. Δεν θα μου πούν «Α, μπράβο, σόλα μπράβο, σόλα προχώρα», ας πούμε. Ξέρεις γιατί το και λέω. Είναι κάτι... Ξέρεις γιατί το λέω, σε διακόπτω κιόλας, συγγνώμη. Όχι, το λέω γιατί 15 χρόνια, ουσιαστικά εσύ ξεκινήσες τα 5 τελευταία, σαν να λέμε επαγγελματικά πια στο τραγούδι, οπότε είναι σαν να ξεκινήσατε όλη παρέα. Γιατί παρέα ουσιαστικά με σένα είναι και φίλες σου δίπλα που σε στηρίζουν σε κάθε σου βήμα. Γι' αυτό το λέω. Ισχύει αυτό, με στηρίζουν σε κάθε μου βήμα. Ωστόσο, μπορεί τα τελευταία 5 χρόνια να συμβαίνει αυτό πιο σοβαρά, αλλά ήξεραν πάντα, ας πούμε, την τρέλα που είχα. Κατάλαβες. Γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Επομένως, δεν τους φάνηκε κάτι περίεργο. Ναι, σ' ακούω. Επομένως, λέω, δεν τους φάνηκε κάτι περίεργο, κατάλαβες. Δηλαδή, το περίμεναν ουσιαστικά. Απλά μετρούσαν αντίστροφα. Η πρώτη σου επαγγελματική πια συνεργασία ποια ήταν, ε? Η πρώτη μου επαγγελματική συνεργασία, τώρα εννοείς με κάποιον γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη, φαντάζομαι. Τώρα γνωστό, μικρό, δεν μας πειράζει, αρκεί να ήταν στο επάγγελμα πια που έχεις μπει. Γιατί φαντάζομαι στην αρχή με τα live είχες γνωρίσει ανθρώπους. Μετά που έγινε πιο σοβαρό, άρχισαν οι συνεργασίες να είναι διαφορετικές. Ναι, σίγουρα. Το να έφερνε τ' άλλο. Δηλαδή ξεκινούσα, έκανα live σε ένα μαγαζί, ας πούμε, με κάποιον όχι τόσο γνωστό. Από αυτό το live έπαιρναν το τηλέφωνό μας για ένα άλλο μαγαζί που έκανε συνεργασία με κάποιον άλλον, ο οποίος είναι πιο πολλά χρόνια στο χώρο. Μετά, ξέρεις, πήγαινε διαδοχικά. Το να η μία δουλειά έφερνε την άλλη και η μία συνεργασία έφερνε την άλλη. Η πρώτη συνεργασία ήταν... Πώς ήταν, με ρώτησες, ή πότε ήταν? Πώς ήταν για σένα η πρώτη συνεργασία, με ποιον ήταν και πώς αισθάνθηκες γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι με τα live που ήσουν με τους μικρούς καλλιτέχνες, πήγαινες, ξέρεις, σαν ροή, παιδιά εδώ είμαστε, θα τραγουδήσουμε, θα διασκεδάσουμε. Όταν ήρθε τώρα ένας μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλο όνομα, ποια ήταν τα δικά σου συναισθήματα? Σίγουρα, όταν εξελίσσονται έτσι τα πράγματα, νιώθεις ότι πιάνει τόπο αυτό που κάνεις, ότι υπάρχει μια ανέλυξη, να το πούμε και έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, εγώ από κάθε συνεργασία μου και από κάθε live έχω πάρει πράγματα. Από κάθε άνθρωπο που έχω δουλέψει μαζί του. Πώς αισθάνθηκα? Κατά πρώτον, φροντίζω πάντα να περνάμε καλά, διότι όταν περνάς καλά, περνάει και στον κόσμο αυτό και περνάει και ο κόσμος καλά. Έτσι. Όσον αφορά τώρα τις πιο, ας πούμε, τις καλύτερες, τις πιο σοβαρές συνεργασίες, να το πούμε και έτσι, αν και δεν θεωρώ ότι είναι σωστός χαρακτηρισμός αυτός, γιατί όλες σοβαρές συνεργασίες είναι. Είτε έχεις να κάνεις με κάποιον γνωστό, είτε έχεις να κάνεις με κάποιον ο οποίος είναι λιγότερο γνωστός ή άσημος, ας πούμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Είναι σίγουρα κάθε φορά για μένα είναι ένα σχολείο, κάθε συνεργασία. Προσπαθώ να πάρω πράγματα από τον κάθε καλλιτέχνη. Προσπαθώ να μάθω πράγματα από όλες αυτές τις καταστάσεις, από όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Και εντάξει, σίγουρα όσο πιο πολλούς ανθρώπους που είναι χρόνια στο χώρο και καταξιωμένοι γνωρίζεις, τόσο πιο πολλά πράγματα μαθαίνεις. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Γιατί όπως το είπες και εσύ, είναι κινητά σχολεία, οπότε ξέρουμε περισσότερα πράγματα και έχουμε περισσότερη εμπειρία. Χωρίς να ακυρώνω βέβαια κάποιον, σου λέω, που είναι λιγότερο γνωστός, γιατί έχω μάθει πράγματα φοβερά και από αυτούς τους ανθρώπους που είναι φοβεροί επαγγελματίες και φοβεροί σε αυτό που κάνουν, έτσι, παρά το ότι δεν είναι γνωστοί. Είχα δει που είχε συνεργαστεί και με τον Παντελή, τον Παντελή Παντελίδη, πριν μας φύγει τόσο άδοξα από τη ζωή, και πραγματικά ήταν και αυτό συγκλονιστικό.
το πώς έφυγε. Πώς ήταν Ναι, σαν χαρακτήρας, ήταν. γιατί φανταζόμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλό παιδί όπως το παρουσιάζανε, γιατί δεν είχα την τύχη εγώ σαν Αλεξάνδρα να τον γνωρίσω από κοντά. Πολύ καλό παιδί, πολύ χαρισματικό παιδί, ιδιαίτερο παιδί, πραγματικά απλό παιδί, πολύ απλό παιδί, πολύ, πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Πώς έχεις την τύχη να συνεργαστείς με τον Παντελή? Ήταν η χρονιά που πήγα λίγους μήνες πριν, ήμουν στο Voice και ο Παντελής με είδε εκεί και έτσι γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε και έτσι ουσιαστικά δηλαδή γνώρισα τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Παντελή και έχω να πω μόνο τα καλύτερα, ειλικρινά. Και αυτό που συνέβη ήταν απερίγραπτο. Δεν μπορεί να το προσδιορίσει κάποιος. Δηλαδή όσα χρόνια και αν περάσουν θα παραμένει το ίδιο σοκαριστικό και το ίδιο δυσάρεστο. Και δηλαδή κάθε φορά που συζητάμε για αυτό το θέμα, κάθε φορά φορτιζόμαστε συναισθηματικά όλοι. Ναι, γιατί απλούστατα άφησε μια ιστορία πίσω του, μοναδικά τραγούδια που όσο καιρός και αν περάσει, εμείς εκεί θα είμαστε, θα τα ακούμε συνέχεια. Έτσι είναι, και το άδικο και το κρίμα είναι ότι δεν πρόλαβε να αφήσει πολλά περισσότερα τα οποία σκόπευε, ας πούμε. Αλλά ο Θεός ξέρει. Ακριβώς, έτσι είναι. Γιατί γίνονται αυτά και τι μέλη γενέστε. Πιστεύεις ότι όλα αυτά τα διδάγματα μας έχουν κάνει πιο δυνατούς από ποτέ? Θεωρώ ότι κάθε δυσκολία στη ζωή μας μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Στο χέρι μας είναι. Είναι επιλογή του κάθε ανθρώπου το αν θα βγάλει κάτι καλό μέσα από ένα δυσάρεστο γεγονός ή αν θα βουλιάξει στη θλίψη του και θα αφήσει το γεγονός να τον καταπιεί. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Κατάλαβα. Είναι στο χέρι μας. Είναι επιλογή δική μας. Μπορούμε να βγούμε πολύ πιο δυνατοί μέσα από αυτά ή μπορούμε να επιλέξουμε το να μας διαλύσουν αυτά τα γεγονότα. Έτσι νομίζω έρχεται και το τραγούδι «Πιο δυνατή από ποτέ» στη ζωή μας. Αυτό το τραγούδι ήταν περνούσε ένα πειραματικό στάδιο τότε. Δηλαδή αν παρατηρήσεις το στυλ αυτού του τραγουδιού και το συγκρίνεις με τα υπόλοιπα που έχω βγάλει, που έχω κάνει, έχει διαφορά μεγάλη. Έχει και το Latin το στοιχείο μέσα που λέγαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Ήταν η περίοδος που δούλευα ακόμη σαν εργαζόμουν ως δασκάλα χορού. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι πιο dance. Δεν έχω περάσει ακόμη για τα καλά στο λαϊκό. Στην πορεία δηλαδή απέκτησα νέα ακούσματα και νέα ερεθίσματα. Είμαι στην πιο εναλλακτική μου περίοδο ακόμη όταν το έβγαλα. Και το έχει γράψει ο Βασίλης ο Δήμας. Και μουσική και στίχους. Τέλεια. Πάμε και εμείς να το χορέψουμε. Μια που είναι Λάτι. Και επανερχόμαστε. Ήρθαμε. Δεν πιστεύω να σας λείψαμε πολύ. Εδώ με την Έλληνα τα λέμε. Χορέψαμε κιόλας εμείς το τραγούδι, μια που ήταν και dance. Πιο δυνατή από ποτέ. Γίναμε και δυνατή. Τι λες, Έλληνα? Γίναμε. Μακάρι. Και γυρίσαμε εδώ για να δούμε και άλλα πράγματα από την Έλενα. Γιατί ωραία ήταν τα παιδικά μας χρόνια. Ναι, με λίγα προβληματάκια ή λίγη θλίψη το ξεπεράσαμε. Πήγαμε μετά, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ξεκινήσαμε μετά και λέγαμε για το τραγούδι και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η καριέρα και η διαδρομή της Έλενας. Τώρα ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι και να δούμε πώς ήταν η εμπειρία σου όταν πρωτομπήκες να ηχογραφήσεις το πρώτο σου τραγούδι? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν αρκετά αγχωμένη, όπως και κάθε φορά που μπαίνω στο στούντιο, γιατί θέλω βασικά, επιθυμώ το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά ξέρεις, ειδικά στην αρχή που δεν έχεις μπει πολλές φορές, δεν ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα και είναι όλα καινούργια ουσιαστικά, και έχεις να κάνεις και με δημιουργούς γνωστούς που σου έχουν εμπιστευτεί ένα τραγούδι, καταλαβαίνεις ότι
Εντάξει, είσαι λίγο πιο μαγκωμένος, αγχωμένος, ας πούμε, ειδικά το πρώτο μισάωρο. Σου παίρνει πολλή ώρα να Αλλά ηχογραφήσεις ένα τραγούδι Έλληνα. ευτυχώς δεν μπορώ να πω ότι καθυστερώ, όχι. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχουν και συνεργάτες μου κάποιο παράπονο. Δεν τους κουράζω. Είμαι γρήγορη σε αυτό. Μέχρι τώρα, δηλαδή, τουλάχιστον, δεν έχει τύχει να καθυστερήσουμε εξαιτίας μου στο στούντιο. Τυχώς. Δόξα τω Θεώ. Αλλά από ό,τι Βέβαια. κατάλαβα, έχεις τόσο πολύ άγχος, μην τα κάνεις θάλασσα, να το πω έτσι, που πραγματικά λες, όχι τώρα με κοιτάνε όλοι, πρέπει να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Δεν είναι αυτό, δεν με ενοχλεί το ότι με κοιτάνε όλοι. Και με την μπάντα, ας πούμε, έμπαινα σε στούντιο και κάναμε τελείωτες ώρες πρόβες, ηχογραφήσεις κτλ. Και ας πούμε, είχα εξοικειωθεί με το περιβάλλον και με τους ήχους κτλ. Δεν με ενοχλεί αυτό. Απλά πάντα λέω, α, ωραία, το έγραψα αυτό τώρα. Άμα μπορούμε να το γράψουμε και πολύ καλύτερα, και μήπως να το αλλάξουμε και εκεί. Και μήπως να το ξαναλλάξουμε εκεί. Δηλαδή, δεν είμαι ικανοποιημένη ποτέ, καταλάβεις τι παθαίνω. Οπότε Παθαίνω είναι αυτό. σαν να θες να το αλλάξεις 50 φορές και να σου λένε οι συνεργάτες, Ναι. εντάξει είμαστε, τελειώσαμε τώρα. Αυτό δηλαδή, αν ήταν στο χέρι μου, θα ξημεροβραδιαζόμουν, ας πούμε, που μπορεί, ας πούμε, η δέκατη φορά, η 15η, η 20η φορά να ήταν χειρότερη από την τρίτη, για παράδειγμα. Αλλά πάντα κάτι θα βρω και κάτι θα με ενοχλήσει σε μένα, έτσι, όχι στους άλλους. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Έχεις σκεφτεί να βγάλεις δικό σου δίσκο? Με δικά μου τραγούδια εννοείς. Ναι. Όλα τα σκέφτομαι. Είμαι στη φάση τώρα που γράφω. Έχω γράψει κάποια τραγούδια. Ετοιμάζω και κάποια ακόμη. Δεν έχω κυκλοφορήσει κανένα από αυτά. Ίσως δώσω σε κάποιους συναδέλφους μου που συζητάμε, τέλος πάντων, που ενδιαφέρονται. Ίσως κάνω και εγώ δικό μου τραγούδι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη δουλειά που θα κάνω. Προς το παρόν είμαι στη φάση που μπαίνω στούντιο, τα ντεμάρω, έτσι ώστε να θα δουλέψω περισσότερο στο μέλλον. Είναι εύκολο έναν να γράψει τραγούδια, γιατί πολλοί δεν το έχουν. Είναι νομίζω χάρισμα αυτό. Το να γράψεις ένα τραγούδι. Δεν θεωρώ ότι... Είναι άπειροι άνθρωποι, άπειροι Έλληνες που γράφουν τραγούδια. Να σας μιλήσω συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στον χώρο και γράφουν τραγούδια. Το θέμα είναι πόσο μιλάνε αυτά τα τραγούδια στον κόσμο. Το Ναι. να γράψεις ένα τραγούδι δεν είναι τόσο δύσκολο. Το να γράψεις ένα τραγούδι το οποίο θα έχει απήχηση και θα περάσει στον κόσμο και θα περάσει στην ψυχούλα του, αυτό είναι το δύσκολο, θεωρώ. Πιστεύεις ότι το έχεις καταφέρει? Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Δεν μπορώ να σου πω προς το παρόν, γιατί, όπως σου είπα και νωρίτερα και πριν, δεν έχω κυκλοφορήσει κάποιο δικό μου τραγούδι για να δω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Έχουν ακούσει δουλειά μου άνθρωποι στο πολύ κλειστό περίγυρό μου, που βλέπουν ότι οι αντιδράσεις είναι πολύ καλές, αλλά δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμη. Εσύ πώς διαλέγεις τα κομμάτια που ήδη έχεις ερμηνεύσει ή αυτά που θα ερμηνεύσεις στο μέλλον? Πώς διαλέγεις τους στίχους? Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Να, ας πούμε, όπως σου είπα και νωρίτερα, το παίζει μαζί μου, το επέλεξα γιατί ήθελα να έχει αυτή την ατάκα μέσα. Το πιο δυνατή από ποτέ μου άρεσε, λόγω του ότι ήμουν στη φάση εκείνη που ήμουν τότε και είχε και το Latin στοιχείο και ήμουν και σε μια φάση που το έλεγα για να το πιστέψω. Το πιο δυνατή από ποτέ. Γενικότερα, κάθε τραγούδι έχει να κάνει με κάποια φάση που μπορεί να διανύω, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Οπότε πάει η επιλογή κιόλας του τραγουδιού με το τι σε βρίσκει εκείνη τη στιγμή, Όχι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Αλλά παίζει και αυτό ρόλο, ναι, σίγουρα. Τώρα, οι φαν, φαντάζομαι το, από τη στιγμή που έπαιξες και στο The Voice, αλήθεια, πώς ήρθε το The Voice? Πήρες την απόφαση Πώς να πας στο τηλεπαιχνίδι? Λοιπόν, πώς έγινε. Είχα παρότρινση από κάποια άτομα. Δεν είχα σκοπό να πάω, δεν στο κρύβω. Γι' αυτό και δεν είχα πάει και νωρίτερα σε άλλα talent shows. Αλλά είχα παρότρινση από κάποια άτομα εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, με τα πολλά πήγα, πέρασα μια βόλτα από εκεί.
Αυτό που έχω να πω σχετικά με το The Voice είναι ότι είναι μια εμπειρία καλή από την άποψη ότι βλέπεις πολλά πράγματα, ανοίγουν τα μάτια σου αρκετά, ειδικά άμα έτσι βλέπεις λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα και ζεις ένα δικό σου κόσμο. Είναι καλή εμπειρία, είναι καλή διαδρομή, γιατί έρχεσαι σε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ότι ναι, μεν μπορεί να, εντάξει, αν κάποιος προχωρήσει και τα λοιπά, να πάρει μια προβολή και ίσως να του βγει σε καλό, αλλά και να μην γίνει αυτό. Το λέω για τα άτομα, για παιδιά που πηγαίνουν και στενοχωριούνται όταν δεν περνάνε. Το επισημαίνω, το τονίζω ότι είναι κρίμα να μην στενοχωριέται κανένας. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν σταματάει τίποτα στο The Voice. Ειλικρινά το λέω. Στο The Voice και στο κάθε The Voice, έτσι. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά που στενοχωριούνται ειλικρινά πάρα πολύ. Και στενοχωριέμαι κι εγώ, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αλήθεια. Εσύ Άμα θες πέρασες, να κάνεις μπήκες κάτι, στα θες να το κάνεις. live, τραγούδησες. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία? Σαν εμπειρία, πολύ αγχωτική. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου. Ήταν εντωμεταξύ η πρώτη φορά που εκτέθηκα τόσο πολύ, ας πούμε, από την άποψη ότι τραγούδισα μπροστά σε κάμερες και ήταν έτσι τα πράγματα. Που εντάξει, έκανα τα lives μου, τραγουδούσα σε κόσμο από εδώ και από εκεί. Δεν συγκρίνεται, είναι άλλο πράγμα. Μόνο και μόνο που είσαι με όλες αυτές τις κάμερες γύρω-γύρω. Είναι γενικότερα μια διαδικασία λίγο περίεργη. Και είναι πολύ φυσιολογικό ένας καλλιτέχνης να μην μπορεί να λειτουργήσει. Να δεις τον ίδιο καλλιτέχνη, ας πούμε, μπροστά σε 5.000 κόσμο και να είναι άλλος άνθρωπος, να πετάει. Και να τον δεις, ας πούμε, μπροστά στο 1 δέκατο του κόσμου, αλλά υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, με τις κάμερες και τα λοιπά, και να είναι πολύ πιο μαγκωμένος. Είναι μια κατάσταση αγχωτική. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση καθοριστική για το μέλλον κάποιου καλλιτέχνη. Σε γνωρίζανε πριν το παιχνίδι ή μετά το παιχνίδι ήταν πιο πολλοί άνθρωποι που σε γνωρίζανε? Θα σου πω, η αναγνωρισιμότητα είναι κάτι που την αποκτάς με το πέρασμα του χρόνου. Ναι. Όσον αφορά τώρα το voice, εντάξει, βοήθησε, ας πούμε, να γίνει λίγο πιο γρήγορο, ας πούμε, να κάνουμε άλμα αντί για βήματα, κατάλαβες, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ εφήμερο όλο αυτό. Δεν θεωρώ Στιγμιαίο, δηλαδή ε. ότι. Ναι, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο το κουβαλάς μαζί σου και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, σε ευνοεί με το πέρασμα του χρόνου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι πολύ εφήμερο. Δεν σε βλέπει όμως ο κόσμος στο δρόμο και να σου πει Έλενα, γεια σου Έλενα ή γεια σου Δημάζω, ανάλογα πώς θα σε χαρακτηρίσουνε. Σε είδαμε στο The Αυτό γινόταν. Voice ή ακούσαμε το τραγούδι σου και μας άρεσε, δώσε μας ένα αυτόγραφο. Υπάρχουν αυτά? Αυτό γινόταν τον πρώτο καιρό. Μετά ξεθύμανε και ήταν και απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Βγαίνουν τόσα άτομα, τόσα παιδιά, τόσοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες από αυτά τα παιχνίδια, που είναι και πολλοί συμμετέχοντες και πολλά τα παιχνίδια. Που ποιον θα πρωτοθυμηθεί ο κόσμος, και θεωρώ ότι πλέον έχει αποδυναμωθεί πολύ αυτό. Δεν είναι όπως ήταν στα πρώτα talent shows που ο κόσμος, ας πούμε, που επικρατούσε μια φρενίτιδα γύρω από τα άτομα που συμμετείχαν. Τώρα καμία σχέση. Ο κόσμος είναι πολύ πιο χαλαρός. Σε στεναχώρησε που Το δεν βλέπω. έφτασε στην κορυφή του παιχνιδιού? Καθόλου. αλήθεια το λέω. Καθόλου. Δεν θεωρώ. Δεν πιστεύω ότι με έβλαψε, ας πούμε, το ότι δεν έφτασα μέχρι το τέλος. Και το δείχνει αυτό και το δείχνει η μετέπειτα πορεία των παιδιών, των ανθρώπων που συμμετέχουν. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα φτάσει μέχρι το τέλος, ότι έχει, ας πούμε, κατοχυρώσει μια καριέρα δυνατή, ούτε σημαίνει ότι αυτός που θα σταματήσει στην αρχή δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις που γίνεται το αντίθετο. Ναι. Οπότε ήταν μια δύναμη Ειλικρινά. για σένα να δεις και αυτή την πλευρά, να πάρεις και αυτή την εμπειρία. Μια που δεν είχες μπει, φαντάζομαι, ποτέ μέσα στα στούντια, τις κάμερες, να είναι κατά πάνω σου να τραγουδάς. Μια διαφορετική εμπειρία από το live, από το στούντιο. Ναι, σίγουρα, σίγουρα σε αυτό
μου άνοιξε τα μάτια, με ξύπνησε σε πολλά βασικά όλη αυτή η διαδρομή του voice. Δεν μετανιώνω που το έκανα, αλλά δεν στενοχωριέμαι που δεν συνέχισα κιόλας. Και είμαι και της άποψης ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και ο Θεούλης έχει τα σχέδιά του για εμάς. Ακριβώς, συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω λόγια. Με έχεις καλύψει. Δεν μου λες, Έλενα, έχεις φτιάξει κάποιο βίντεο κλιπ? Έχω κάνει ένα βίντεο κλιπ, ναι, μάλιστα τώρα στο τελευταίο το τραγούδι. Να μπείτε να το δείτε, γιατί έχει πλάκα. Γιατί είμαι κλιματίας στο βίντεο κλιπ. Α, εγκληματία στη ζωή. Είναι μνήσεις στο βίντεο κλιπ, αφήνουμε. Όχι, όχι, στη ζωή. Επειδή δεν θέλω να είμαι στη ζωή, είπαμε να το κάνουμε στο βίντεο κλιπ. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να το γυρίσεις? Τα κάναμε όλα πολύ γρήγορα. Είμαστε μία ολόκληρη μέρα, αλλά όλη την ημέρα, από το πρωί στις 7-6, τι ώρα ήταν, μέχρι το βράδυ στις 11-12, ήμασταν στον δρόμο για το βίντεο κλιπ. Ήταν πολύ, περάσαμε πολύ ωραία. Βέβαια ήταν μια πολύ κουραστική ημέρα, αλλά ήταν τόσο παραγωγική και τόσο όμορφο το κλίμα και ήταν όλη η κατάσταση, όλα τα δεδομένα τέτοια που μας έκαναν και περάσαμε πολύ ωραία. Είχες τη δυνατότητα... πολύ σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι. Καλά, εννοείται. Είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις κάτι στο βίντεο κλιπ, να πεις τη γνώμη σου, ή αποφάσισε ένας πώς θα γυριστεί? Είχαμε το σκηνοθέτη μας, ο οποίος ήταν αποφάσιζε για τα πάντα, αλλά ήταν και πολύ συζητήσιμος. Και αποφασίζαμε και από κοινού για κάποια πράγματα. Δηλαδή ήθελε και εκείνος να είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και που το αποτέλεσμα αυτό να μην στενοχωρεί κανέναν μας. Να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και όλοι χαρούμενοι. Εκείνος αποφάσισε για την ιστορία του τραγουδιού? Εκείνος αποφάσισε για... Εγώ το μόνο που του είπα είναι το εξής. Του λέω, σε παρακαλώ, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το μόνο που δεν θέλω είναι να βγω σε μία, να με βγάλετε σε μία παραλία και να το παίζω ερωτευμένη και ωραία. Δεν το θέλω, του λέω, αυτό το πράγμα. Έχω βαρεθεί, το βλέπω παντού. Δεν θέλω, του λέω, να με τσαλακώσεις. Θέλω, του λέω, να κάνεις κάτι άλλο. Τσαλάκωσέ με, κάνε κάτι, του λέω, δεν ξέρω. Θέλω να δείξουμε κάτι άλλο στον κόσμο. Δεν θέλω, του λέω, να με έχετε σε μια γωνία και να κάνω την ωραία. Σε καμία περίπτωση. Ναι, γιατί τα περισσότερα βίντεο κλιπ είναι αυτό που λες εσύ. Κάνουν την ωραία, παίζει το τραγούδι αυτό. Και εντάξει είμαστε. Αυτό ακριβώς. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα πλέον. Θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει, ούτε σε αυτόν που το κάνει, ούτε σε αυτόν που το βλέπει. Και ήθελα να κάνουμε κάτι άλλο. Και μου λέει, πάνω μου. Και με παίρνει λοιπόν μετά από 2 μέρες τηλέφωνο, αφού κάθισε, το επεξεργάστηκε κτλ. Και μου λέει, λοιπόν, άκουμε. Το story έχει ως εξής. Και ξεκινάει. Λοιπόν, δεν θα σας το πω για να το δείτε. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είμαι εγκληματίας και ότι κυκλοφορώ με όπλο. Τίποτα άλλο. Και ότι το βίντεο κλιπ είχε ανατροπές. Είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Σου ήταν δύσκολο για σένα? Γιατί φαντάζομαι σαν ταινία και σαν ηθοποιός για να αναλάβεις τη μία σκηνή μετά την άλλη. Σου ήταν ευχάριστο ή σε δυσκόλεψε, Έλενα? Μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Μου άρεσε που έπρεπε να μπω στη διαδικασία να υποδηθώ κάτι. Και κάτι που είναι κόντρα σε μένα, ας πούμε, δεν είμαι εγκληματίας. Μου άρεσε, ας πούμε, που ήρθα σε επαφή με όπλα, που έπρεπε να συμπεριφερθώ σαν να είμαι εξοικειωμένη με όλα αυτά. Μου άρεσαν τα πάντα. Ξετρελάθηκα. Είχε δίκιο, δηλαδή, όπως το έγραψε και το προσάρμοσε πάνω στο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Είχε απόλυτο δίκιο, ναι. Γιατί πιάστηκε από τη λέξη του τραγουδιού που λέγεται που είναι η λέξη περιπέτεια. Και έτσι ζήσαμε μια περιπέτεια στο βίντεο κλιπ. Οπότε και εσείς, αν τα μπορείτε, να μπείτε να δείτε και εσείς την περιπέτεια. Εμείς θα πάμε να την ακούσουμε, βέβαια. Εσείς μπορείτε να μπείτε όμως στο YouTube και να την απολαύσετε. Και εμείς λοιπόν ζήσαμε μια περιπέτεια. Ελπίζω να το απολαύσετε όπως και εμείς από τη μεριά μας το ολοκαίνουργιο τραγούδι της Έλληνας Δωμάζου. Και τώρα όμως θα την αποδεσμεύσω εγώ σιγά σιγά. Αλλά πριν μας φύγει, γιατί ήταν καταπληκτική παρέδο και δεν σας λέμε τι λέμε εκτός αέρα, έτσι για να ζηλέψετε. Μην πεις τίποτα, μην πεις λέξη. Πού εμφανίζεσαι, Έλενα, με αυτό το καιρό?
Έτσι για να Αυτό δώσουμε το τη καιρό στιγμή. είμαι από εδώ και από εκεί με διάφορους καλλιτέχνες. Ήμουν μέχρι τώρα βασικά, αλλά τώρα από 1η Αυγουστού ξεκινάω περιοδεία με τον Πάνω τον Γκιάμο σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε σε πάρα πολλά μέρη της χώρας μας. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί και εμάς δεν μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε τέτοια ταξίδια όλο τον χρόνο. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε 1η Αυγούστου μέχρι τις 25. Θα είμαστε στα αεροπλάνα και στα αεροπλάνα και στα βαπόρια, ο λόγος. Αεροπλάνα, πλοία, χαμός. Εγώ Από θα εδώ και σου από εκεί για πω να... μίνι διακοπές για να δεις περισσότερα μέρη. Δεν θα προλάβουμε, δεν θα έχουμε το χρόνο δυστυχώς. Δυστυχώς δεν θα έχουμε το χρόνο. Δηλαδή, σκέψω ότι, ας πούμε, σήμερα μπορεί να είμαστε, για να καταλάβεις, στη Ζάκυνθο, αύριο θα είμαστε στην Κρήτη, μεθαύριο θα είμαστε στη Χαλκιδική. Καταλαβές. Ο Δεν θα υπάρχει ο κόσμος, χρόνος. ο κόσμος, πού μπορεί να βλέπει πού ακριβώς θα είσαι? Θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις μέσα στο Facebook σου? Θα υπάρχουν βέβαια και στο Facebook και στο Instagram. Είμαι και στα δύο, Έλενα Δωμάζου με λατινικούς χαρακτήρες. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να δω αιτήματα φιλίας από εκεί, από τα μέρη σας. Θα είναι μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή να μπορέσω να έρθω να σας δω και από κοντά. Δεν φαντάζεσαι πόσο το θέλω αυτό. Το εύχομαι. Να έρθεις να μας επισκεφτείς. Να σε γνωρίζουμε από Μακάρι. κοντά και να πιούμε τον καφέ μας. Όχι τώρα που το πίνουμε από Αμέ. μακριά. Η μία από τη μία άκρη, η Αμέ. άλλη στην άλλη άκρη. Ναι, όχι, όχι. Να τον πιούμε ελληνικά, όπως ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, από κοντά, όπως πρέπει. Λοιπόν, για οτιδήποτε λοιπόν μπορείτε να ενημερώνεστε είτε από το Facebook είτε από το Instagram. Τι άλλο? Υπάρχει το Πες YouTube μου. που μπορείτε να ακούσετε τα τραγούδια, αν και θα παίζονται εδώ στο Σπίδερ Radio, αλλά εσείς μπορείτε να δείτε και το βίντεο κλιπ, μια περιπέτεια όπως το είπαμε και πριν. Μην το ξεχάσετε. Και να αφήσουμε την Έλενα, αλλά πριν την αφήσω να της πω ποια είναι τα σχέδιά σου μετά τη μεγάλη περιοδία, τι περιμένουμε για το χειμώνα. Μετά την περιοδία με το Πάνω Κιάμο, το πιο πιθανό είναι να είμαι και στο μαγαζί, στο Ποσειδόνιο μαζί του. Αλλά για οτιδήποτε νεότερο, θα ενημερώνω στις σελίδες μου. Οπότε εδώ ήμασταν με την Έλενα, την αγαπήσαμε, τη γνωρίσαμε και πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Μας είπες πάρα πολλά όμορφα πράγματα που ορισμένοι από εμάς, ειδικά που δεν έχουμε ζήσει κάποιες εμπειρίες, μας έκανες να τις ζήσουμε μέσα από σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που ακούω. Ειλικρινά χαίρομαι. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι για οτιδήποτε μας συμβαίνει και δεδομένων και των συνθήκων εδώ στην Ελλάδα τώρα που πολλοί συνάνθρωποι μας περνάνε πολύ δύσκολα λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν, που έχετε ενημερωθεί. Να μην ξεχνάμε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται, να πιστεύουμε στο Θεό, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε και να είναι ο Θεός μαζί μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους και σε όλες, μέσα την ψυχή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, για το χρόνο σου, για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να σου ευχηθώ να περνάς καλά, να μην ξεχνάς να χαμογελάς, γιατί πάντα έχουμε πει, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ένα χαμόγελο μπορεί να μας δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εμείς θα κλείσουμε με το αδύναμπτο σημείο μου. Πάμε να το απολαύσουμε και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή μας σήμερα. Το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα έφτασε στο τέλος της. Μαζί μας ήταν η Ελένη Δωμάζου. Να περνάτε όλοι καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Εσείς ωστόσο μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι στο YouTube και να απολαύσετε όλη τη συνέντευξη της Ελένη Δωμάζου.